Η πιο γερασμένη περιφερειακή ενότητα της Κρήτης είναι αυτή του Λασιθίου, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό. Το 25% του πληθυσμού στο Λασίθι είναι άνω των 65 ετών και έρχεται σε αντιδιαστολή με το Ρέθυμνο, που είναι η νεότερη περιφερειακή ενότητα, με το ποσοστό των ηλικιωμένων να φτάνει το 18%. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 19% για Ηράκλειο και Χανιά. Η Κρήτη χωρίζεται επομένως, αν θέλετε, σε νομούς οι οποίοι είναι νεανικοί, εντάξει, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Πενταχανιά, και στο Λασίθι, το οποίο είναι σχετικά γερασμένο. Δεν είναι φυσικά από το πιο γερασμένο, από τις πιο γερασμένες περιφερειακές ενότητες με 25%. Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται και βοήθεια από την κυβέρνηση, αλλά και ευαισθητοποίηση από την κοινωνία. Γιατί το δημογραφικό δεν λύνεται μόνο με επιδόματα, λύνεται και με βοήθειες τα οποία προκύπτουν μέσα από την κοινωνία. Πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους με φόντο το δημογραφικό ζήτημα που απλώνει τα δίχτυα τους σε όλη τη χώρα. Για τα αίτια που το έχουν προκαλέσει, μερίδα πολιτών υποστηρίζει πως πρόκειται για οικονομικούς λόγους που αποτρέπουν ένα ζευγάρι να κάνει παιδιά. Άλλοι κάνουν λόγο για αλλαγή νοοτροπίας που έχει απομακρύνει τους νέους από το θεσμό της οικογένειας. Από το 2000 υπάρχει αυτό το θέμα που είμαι πιτσιρικάς και το ακούω. Οπότε για να συνεχίσει να υπάρχει και τώρα που υπάρχει οικονομική κρίση και να υπήρχε και τότε που δεν υπήρχε οικονομική κρίση και ήταν οι καλές εποχές των βαχιών αγελάδων, κάτι άλλο συμβαίνει, το οποίο είναι πολιτισμικό θέμα, κοινωνικό θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο το κράτος μπορεί να το επιληφθεί. Στήριξα. Τα παιδιά είναι ο μισθός τους λίγος για να ανοίξουν οικογένεια. Και η οικογένεια θέλει πολλά έξοδα. Και δεν φτάνουν για να κάνουν οικογένειες. Και εμένα τα δικά μου είναι ελεύθερα. Δεν παντρευτήκανε. Το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα που χρήζει παρεμβάσεων, με τους ειδικούς να το χαρακτηρίζουν πολυπαραγοντικό. Όπως λένε, δεν αρκεί η στήριξη της πολιτείας στους πολύτεκνους και στα νέα ζευγάρια, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να καταφέρουμε να κρατήσουμε τους νέους στη χώρα, με δεδομένο ότι ένας μεγάλος αριθμός φεύγει στο εξωτερικό. Να αποτρέψουμε τη φυγή των νέων μας. Οι νέοι μας έχουν φύγει την τελευταία 15 ετία, έχουν φύγει και δεν υπήρχε το. Αν δεν υπήρχε η πανδημία, θα είχαμε μεγαλύτερη έξοδο. Και όταν λέω οι νέοι μας έχουν φύγει, ποιοι έχουν φύγει? Έχουν φύγει άτομα 25 έως 45 ετών, παραγωγικής και αναπαραγωγικής ηλικίας. Το συζητούμε όλοι και τελικά δεν παίρνουμε κανένα μέτρο, κανένα κίνητρο. Δεν κάνουμε καμία κίνηση που να δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες οικογένειες, να κάνουν οικογένειες παιδιά, έτσι ώστε να ανατραπεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Δυσίωνα τα δεδομένα για τις επόμενες δεκαετίες που κάνουν λόγο για συρρήκνωση του πληθυσμού το 2050. Εκτιμάται ότι το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν θα ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια. Ποιος είναι ο λόγος, θεωρείτε? Οικονομικός. Πάντα οικονομικός. Άρα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Σίγουρα. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Δουλεύουν οι περισσότερες, ας πούμε, κοπέλες. Δηλαδή, δεν μένει μία χωρίς δουλειά σήμερα, όπως διαφορετικά δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Αδιαμφισβήτητα, το δημογραφικό αποτελεί μια πρόκληση για τη χώρα μας που χρήζει γενναίων παρεμβάσεων. Τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, τα στοιχεία είναι πιο αισιόδοξα, χωρίς ωστόσο να πρέπει να μας εφησυχάζουν.